Κάναμε λίγη γυμναστική εδώ στην παραλία που έχει κάτι μονόζυγα και τώρα βρισκόμαστε στην πλάγια Σαν Χωσέ, συγκεκριμένα στο λετρέρο, δηλαδή την υπεγγραφή που γράφει το όνομα της παραλίας. Πλάγια Σαν Χωσέ και έχει και κάποια παγωτά μέσα, νομίζω διαφήμιση εγώ. Και φίνικες, και βλέπω και κάποια παγωτά. Διαφήμιση. Απέναντι είναι η Αργεντινή. Είναι, πώς το λένε το μέρος, το λένε... Ποσάδας. Ποσάδας απέναντι, είναι πόλη της Αργεντινής. Και εδώ τι βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ είναι η παραλιακή οδός που δεν είναι ακριβώς παραλία, έτσι είναι ποταμός εδώ δίπλα. Πώς, παραλία είναι όπου έχει άμμο. Ναι, φυσικά. Είναι παραλία ποταμού, η οποία έχει δίπλα πεζόδρομο, μεγάλο πεζόδρομο. Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας γιατί τρέχαμε και έχει και λίγο κρύο, εδώ που τα λέμε. Αλλά εδώ βλέπουμε έχει και δίχτυ για beach volley, έχει κάποια beach bar και εστιατόρια που αυτή τη στιγμή φαίνονται... Πύργο του Ναυαγωσώστη, πολύ κοντό βέβαια. Εντάξει, δεν πάνε και μακρά οι άνθρωποι εδώ στο ποτάμι, νομίζω. Εκτός αν θέλουν να περάσουν απέναντι στην Αργεντινή. Απέναντι, αν θέλει κάποιος να κολυμπήσει, παιδιά, φτάνει η Αργεντινή. Λάθρο μετανάστης. Λάθροκολυμπητής. Μετανάστης. Και δεν ξέρω για πόση ώρα συνεχίζεται αυτή η οδός. Μπορείς να συνεχίσεις για αρκετή ώρα μέχρι να φτάσεις στη γέφυρα που συνδέει αυτή την πόλη με την Αργεντινή. Την οποία μπορείς να διασχίσεις και να περάσεις απέναντι στην Αργεντινή. Δεν τον από ωραίο. Να το κάνουμε. Πλάκα θα είχε και για ημερήσια ίσως, αν προλάβουμε. Αφού αύριο θέλουμε να πάμε στα αρχαία και πάλι δεν προλαβαίνουμε. Αύριο πάμε στα αρχαία και μεθαύριο μάλλον φεύγουμε από την πόλη κιόλας. Κιόλας μας χάρισαν μία μέρα δώρο. Ναι, για κάποιο λόγο είσαι τον οικοκυρά του Airbnb. Είπε, παιδιά, αν σας βολεύει με τα σχέδιά σας, σας δίνω μία νύχτα δώρο ακόμη να καθίσετε. Και λέμε, αχ, τέλειο, ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί που είχαμε κλείσει πότε, για τρεις νύχτες. Δευτέρα, μέχρι Δευτέρα είχαμε κλείσει. Είχαμε κλείσει για τρεις νύχτες και μας έκανε μία δώρο. Έτσι θα μείνουμε για τέσσερις νύχτες συνολικά. Και στη συνέχεια θα πάμε προς Ασουνσιόν. Νομίζω δεν θα προλάβουμε να πάμε Ασουνσιόν, γιατί θα ταξιδέψουμε ανάμεσα σε μαθήματα, σε δουλειές. Οπότε θα σταματήσουμε σε μία πόλη ενδιάμεσα. Και μετά θα πάμε στο Ασουνσιόν και μετά θα πάμε στο Τσάκο, που είναι η βόρεια περιοχή της Παραγουάης. Και καλύπτει ένα τεράστιο μέρος της χώρας, νομίζω το 80% σε έκταση, κάπου εκεί. Και είναι μόνο το 2% του πληθυσμού που μένει εκεί. Κάπως έτσι, είναι ένα τεράστιο, άγωνο, αχανές μέρος. Έρημος. Θέλουμε να επισκεφτούμε, να δούμε λίγο πώς είναι εκεί. Να σταθούμε και λίγο. Ελπίζω να έχει περισσότερη ζέστη. Πιστεύω ότι ενδεχομένως να έχει περισσότερο κρύο τη νύχτα. Θα δούμε. Οχ, λες. Θα δούμε. Εδώ το μεταξύ έχει κάτι σαν αμφιθεατράκι. Πρέπει να γίνονται κάποια events εδώ κάποιες φορές στην παραλία. Και έχουμε και μια τεράστια πολυθρόνα. Ναι, είναι ωραία η πολυθρόνα, αλλά να σου πω κάτι, ρε Κωνσταντίνε. Έχεις μάθημα σε πολύ λίγο. Ναι, πρέπει να φύγουμε τρέχοντας. Παιδιά, θέλαμε να σας δείξουμε πολύ λίγο την παραλιακή, εδώ να δείτε λίγο πώς είναι. Εδώ μας είπαν ότι γεμίζει την εποχή του καλοκαιριού, ιδίως τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο που είναι καλοκαίρι εδώ. Και την υπόλοιπη χρονιά από ό,τι βλέπουμε δεν έχει και πολλή κίνηση, γιατί έχει κρύο, ο κόσμος δεν μπορεί να κολυμπήσει. Λοιπόν, και... θα το τρέξουμε λίγο, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν καταλαβαίνει από αυτά. Και εγώ είμαι υπεύθυνη για τον χρόνο και τον έχω αφήσει να κυλήσει. Εγώ φταίω δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κάπου εδώ τελειώνει. Ωραία. Να δείξουμε κιόλας στα παιδιά ότι αυτή είναι λοιπόν η παραλιακή της Encarnación. Εγώ ήθελα να το δείξουμε με ήλιο, ρε εσύ όμως. Εντάξει, τότε κόβουμε εδώ, παιδιά, και επιστρέφουμε όταν έχει ήλιο. Αν προλάβουμε τις δύο τελευταίες μέρες που μας μένουν. Δεν εδώ, γίνεται. Αν έχει ήλιο. Όλα γίνονται έτσι μία φορά και καλή. Μια δεν ξέρουμε καλή. Ποτέ αν θα ξαναπεράσουμε από το ίδιο σημείο. Λοιπόν. Είτε με σένα φάει με βροχή, είτε με χιόνι. Ορίστε, αυτή είναι η παραλία. Ούτως ή άλλως είναι και μοναδικό. Είμαστε εδώ μία μέρα με συννεφιά. Είναι μοναδική αυτή η μέρα, γιατί είναι η μία μέρα που θα είμαστε εδώ. Ωραία. Αυτά από τους χάχανό μας. Ελπίζουμε να έχετε όλοι μία υπέροχη μέρα. Ή απόγευμα, ή βράδυ. Είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο. Είτε οτιδήποτε και να γίνει, να έχετε μια ωραία μέρα. Γιατί το χαμόγελο πάντα νικάει. Γεια σας. Γεια σας. Φτάσαμε και 14 στο σπίτι. Και ο Κωνσταντίνος έχει μάθημα και 15. Σαν αυτό δηλαδή. Τέλεια. Προλάβαμε. Σούπερ. Αξιοποιήσαμε το χρόνο μας πλήρως.